Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής. Έχουμε το βίντεο λίγο να μπούμε στο κλίμα. Ξέρετε, πολλά τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες, όπως και οι φωτογραφίες, το έχουμε δανειστεί από τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Σαράντο βέβαια. Είναι στο κουρταλιώτικο Φαράγγι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Ποιος δεν έχει πάει και αποτελεί και την καλύτερη διαφήμιση αυτός ο προορισμός, αυτός ο τόπος για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και για τους ίδιους τους κριτικούς. Ένα τοπίο άγριας ομορφιάς που σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις. Όποιος το επισκεφτεί λοιπόν μπορεί σίγουρα να περάσει πολύ όμορφες στιγμές και στο κουρταλιώτικο Φαράγγι αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο ανήκει στον Νίκο τον Σαράντο. Μάλιστα, και πού θα πάμε τώρα, Βαλιά? Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Νεκτάριο Χαραλαμπάκη. Είναι εντεταλμένος σύμβουλος πολιτισμού και δημόσιας υγείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Και βέβαια, κύριε Χαραλαμπάκη, την καλησπέρα μας. Πιο επίκαιρη από ποτέ κάθε συζήτηση που ανοίγει και έχει να κάνει από τη μία με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προορισμού και από την άλλη, βέβαια, τη διαφύλαξη και την προστασία του. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Μπούη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κρήτη TV. Σας ευχαριστούμε τότε να προβάλλουμε τον τόπο μας και θα ήθελα να σας πω ότι παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα την εκπομπή σας και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μας δίνει και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον τόπο μας στην Κρήτη μας, αλλά και ευρύτερα και τα νησιά. Κύριε Χαραλαμπάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλησπέρα σε όλους από το Νότιο Ρέθυμνο, από το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν εκεί στον προορισμό? Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και διαπιστώνουμε και από πέρυσι αλλά και φέτος ότι ο κόσμος πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του σε μέρη όπως είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, ο οποίος ξεχωρίζει στο φυσικό του περιβάλλον και αυτό είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Είναι αυτό το άγριο, το ανάγλυφο, το τραχή με την ενδοχώρα, φαράγγια, τα ψηλά του βουνά και με τις παραλίες τους που ξεκινάνε από την Αγία Γαλήνη και φτάνουμε στο Ροδάκινο, δίπλα το Φραγκοκάστελο. Όλος αυτός ο φυσικός πλούτος σε συνδυασμό και με την πολιτιστική μας ταυτότητα αποτελούν δύο σημαντικούς πυλώνες για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της περιοχής μας που θεωρώ ότι το μέλλον μας ανήκει. Θέλετε να μας πείτε από πού πήρε το όνομά του το κουρταλιώτικο Φαράγγι? Κουρταλιώτικο Φαράγγι πήρε το όνομά του από αυτό που δημιουργούν τα νερά, τον ήχο, τα κούρταλα που λέγονται κάτω εκεί στο Φαράγγι που είναι και το εκκλησάκι του Οσίου Νικολάου και από τις τρύπες που βγαίνουν τα νερά και με τον ήχο αυτό που παράγεται από τα κούρταλα ονομάζεται το Φαράγγι του Κουρταλιώτη. Το οποίο ξεκινάει περίπου από την τοπική κοινότητα της Κοξαρέ και κατεβαίνει και καταλήγει, εκβάλλει το νερό του ποταμού κάτω στη λίμνη του Πρέβελη, το οποίο είναι και το μοναστήρι του Πρέβελη και το παλιό και το μοναστήρι που είναι τώρα ενεργό, το οποίο είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης με σημαντική προσφορά στους αγώνες τόσο της Τουρκοκρατίας όσο και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βέβαια πολλοί βουτούν, κάνουν τον μπάνιο τους, το απολαμβάνουν. Σωστά, κύριε Χαραλαμπάκη? Λίμνη του Πρέβελη, για μας είναι η κορονίδα μας. Είναι το μέρος, το διάσημο που το ξέρει όλος ο κόσμος. Όπου και να πάει κανείς, ξέρουν τη λίμνη του Πρέβελη. Και έτσι και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς και τουριστικούς αλλά και επίσκεψης και από τον τοπικό πληθυσμό, από τους ντόπιους. Μάλιστα. Τι διαφορετικό θα ζήσει φέτος κάποιος, ξένος επισκέπτης, να εστιάσουμε εκεί, που θα βρεθεί στο Δήμο σας, που θα βρεθεί σε αυτόν τον προορισμό? Είπα και προηγουμένως ότι ξέρει αυτός που έρχεται στην περιοχή μας αυτά που θα δει. Δηλαδή έρχεται και ξέρει ότι θα απολαύσει το φυσικό περιβάλλον, αυτό το φυσικό κάλος που σου χαρίζει η φύση απλόχερα, τόσο τα άγρια βουνά, οι απόκρινες περιοχές, τα φαράγγια μας και όλα τα αξιοθέατα, αλλά και οι παραλίες μας που κάθε μια παραλία θεωρείς ότι είναι μια ξεχωριστή και σου ανήκει εσένα προσωπικά όταν την επισκέπτεσαι και νιώθεις ότι για πρώτη φορά την επισκέπτεται κάποιος. Αυτή η εντύπωση που αυτή σου χαρίζει. Αναφορικά με τις προκρατήσεις, έχετε εικόνα, συνομιλείτε με φορείς του τουρισμού. Τι προκύπτει? Από ό,τι συνομιλώ, παρόλο που εγώ δεν είμαι
υπεύθυνος για τον τουρισμό και όλα αυτά. Όλοι οι ξενοδόχοι είναι πολύ αισιόδοξοι και θεωρούν από τώρα έχουν, ας πούμε, μεγάλη... τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα. Είναι σχεδόν γεμάτα. Λοιπόν, έχουν ζήτηση. Τι να ευχηθούμε. Καλή σεζόν να ευχηθούμε. Τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί πέρα. Δηλαδή η κίνηση που υπάρχει τα Σαββατοκύριακα προς την περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπάκη, να ευχηθούμε η σεζόν να πάει όπως την περιμένετε, που θα πάει. Να πάει καλά. Υπάρχει. Η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή. Τόσο ο πόλεμος όσο και η πανδημία. Αλλά και όλα θα τα αυτά, καταφέρουμε. Θεωρώ είμαστε αισιόδοξοι. Μάλιστα. Γιατί έχουμε το πλούτο αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα για να... Εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Χαραλαμπάκη. Να είστε καλά, λοιπόν.